κάλεσμα στους βολιώτες να μετάσχουν στο αυριανό συλλαλητήριο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας απίφθηναν σήμερα οι διοργανωτές της κινητοποίησης. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με διοργανωτές τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ενώσεις της Μαγνησίας και τον Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Βόλου. Το σύστημα πιέζεται πάρα πολύ, εξακολουθεί να πιέζεται πάρα πολύ. Οι προσλήψεις που ζητάμε εδώ και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει. Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2021 έχει λήξει ουσιαστικά. Δεν έχει έρθει ούτε έχει βγει προκήρυξη με τις 4.900 θέσεις που έχει εξαγγελθεί, που έχει πει ο Υπουργός Υγείας από το Σεπτέμβριο ότι περιμένουμε αυτή την προκήρυξη. Η άλλη προκήρυξη 6K παραμένει στα σιρτάρια, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Τα παιδιά που είναι σε αναστολή να γυρίσουν και αυτά πίσω να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Τα παιδιά του ΑΕΔ και αυτά περιμένουν την ανανέωσή τους. Δηλαδή είμαστε συνεχώς στο ίδιο σημείο γιατί δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις. Για να διεκδικήσουμε μια δημόσια υγεία η οποία θα είναι δίπλα στον συνάνθρωπο, να διεκδικήσουμε ένα νοσοκομείο το οποίο να έχει γιατρούς, να μπορεί να προσφέρει στον συνάνθρωπο, πρέπει να αντιδράσουμε. Βλέπουμε ότι και τα σχέδια και αυτής της κυβέρνησης, αλλά και τις προηγούμενες, δεν οδηγήσαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν να θωρακίσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο, τραγικά. Σίγουρα πήραμε μια βοήθεια από τους ιδιώτες γιατρούς. Αυτές δεν είναι λύσεις μόνιμες. Αυτές δεν είναι λύσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί το νοσοκομείο. Γενικά, είμαστε σε ένα πόλεμο δίχως όπλα και δίχως στρατιώτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εκπρόσωπος των συνταξιούχων εξέφρασε την αγωνία της για την κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας, ενώ η πανδημία του κορονοϊού σαρώνει. Να διαμαρτυρηθούμε για τις απαράδεκτες ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και να απαιτήσουμε να γίνουν αυτές οι προσλήψεις όλου του προσωπικού που απαιτείται και στους δυο αυτές δομές και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των υγειονομικών. Επίσης, θέλω να πω ότι σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε σε εξέλιξη του τέταρτου κύματος της πανδημίας και ταυτόχρονα μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας και από την άλλη βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα με τέτοια αύξηση της τεχνολογίας, ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, βλέπουμε συναδέρφου μας γύρω να πεθαίνουν αβοήθητοι. Δεν το δεχόμαστε, είμαστε μπροστά στον αγώνα παρόλο την ηλικία μας και απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα για να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς.